Χιλιάδες Γάλλοι βγήκαν στους δρόμους της χώρας διαμαρτυρόμενοι για ακόμη μια ημέρα για το σχέδιο του Εμμανουέλ Μακρόν για μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Στο Παρίσι, η αστυνομία ανακοίνωσε πως διαδήλωσαν 93.000 άνθρωποι, με τα εργατικά συνδικάτα όμως να λένε πως ήταν τουλάχιστον μισό εκατομμύριο. Δεκάδες χιλιάδες συμμετείχαν στις πορείες σε Νίκαια, Μασαλία, Τουλούζ και Ναντ, με την ελπίδα να πείσουν την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο. Οι συγκεντρώσεις ήταν οι μεγαλύτερες ως τώρα, καθώς μπόρεσαν να πάρουν μέρος μαθητές και φοιτητές που δεν συμμετείχαν στις προηγούμενες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσα στην εβδομάδα. Οι πολίτες ζητούν να καταργηθεί η άνοδος του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης στα 64 χρόνια από τα 62 που είναι σήμερα. Δυστυχώς δεν έλειψαν και οι στιγμές έντασης, ειδικά στο Παρίσι. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα, με τους αστυνομικούς να απαντούν με ρήψη δακρυγόνων και βομβίδες κρότου λάμψης για να διαλύσουν το πλήθος. Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε δεκάδες προσαγωγές, ενώ ανακοινώθηκε και μία σύλληψη για παράνομη κατοχή όπλου.